Είμαστε σήμερα εδώ για να αναγγείλουμε στην ουσία πέρσι την Επιτροπή Περιοχή Πελοπόννησου την εκδήλωση που θα γίνει προς τη μήνυ του Νίκου Πλουπίδη στη γενέθλιά του στα Λαγκάδια. Και θα δώσουμε τον λόγο στους συντρόφους δίπλα, την Ελένη Τζιαβίρη από το Γραφείο Περιοχής Πελοπόννησου της ΚΝΕ και στον Νίκο Τοποτουμάνο, γραμματέα της περιοχής Πελοποννήσου του κόμματος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Την Κυριακή 28 Ιουλίου 2024, η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας διοργανώνει εκδήλωση τιμής και μνήμης στον κομμουνιστή δάσκαλο Νίκο Πλουπίδη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον τόπο γέννησης του Νίκου Πλουπίδη, στα Λαγκάδια Γορτινίας. Στον τόπο αυτό, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ πήρε την πρωτοβουλία να στήσει πρωτομή προς τιμή του σε χώρο που παραχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο Γορτινίας. Τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής θα γίνουν από τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούβα. Την πρωτομή φιλοτέχνησε ο Μέμας Καλογυράτος, τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει στην Αγία Παρασκευή μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι με τους Διονύση Τσακνή, Βιολέτα Ίκαρη και Κώστα Τριανταφυλλίδη. Για την οργανωμένη μετακίνηση και συμμετοχή στις εκδηλώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατατόπους οργανώσεις κόμματος και ΚΝΕ της περιοχής Πελοποννήσου. Με ιδιαίτερη περηφάνεια και συγκίνηση ανακοινώνουμε σήμερα τη μεγάλη εκδήλωση τιμής στον Νίκο Πλουπίδη. Μια εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη γενέθλιά του Λαγκάδια Γορτινίας. Συμπληρώνονται φέτος 70 χρόνια από την εκτέλεση του Νίκου Πλουπίδη. Και με αυτή τη σημαντική εκδήλωση, το ΚΚΕ αποδίδει φόρο τιμής στο ιστορικό του στέλεχος. Υλοποιείται η κοινή θέληση, απέτηση να λέγαμε, χιλιάδων λαού, Πελοποννησίων και όχι μόνο, να τιμηθεί στη γενέθλιά του ο μεγάλος Νίκος Πλουπίδης με έναν τρόπο αντάξιό του. Από αυτή την πλευρά, απευθύνουμε κάλεσμα σε κάθε λαϊκό άνθρωπο που τιμά την ιστορία του τόπου, αλλά και τους απογόνους των χιλιάδων αγωνιστών του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην Πελοπόννησο, πρώτον, να δώσουν δυναμικό παρόν στα Λαγκάδια, δεύτερον, να συμβάλλουν με όλους τους τρόπους σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, και οικονομικά, αλλά και με στήριξη της προσπάθειας για συγκέντρωση πολύτιμου αρχιακού υλικού της εποχής. Θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής. Δεν κάνουμε μνημόσυνο, ούτε ασχολούμαστε με περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα ανακλές. Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που παλεύει για την κοινωνική απελευθέρωση, που παλεύει για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν πετάμε καμία ιστορική βάση, ούτε αυτή της δεκαετίας του 50, που μετά την ήττα του λαϊκού κινήματος, τα πάντα τα βλάκωνε η φοβέρα και η τρομοκρατία. Ασχολούμαστε με τα ιστορικά ζητήματα, δεμένα με τα σύγχρονα συμπεράσματα που έβγαλε το ΚΚΕ, τόσο για την ηρωική δεκαετία της δεκαετίας του 1940, όσο και για τα μετέπειτα χρόνια με τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και τις συνθήκες βαριάς ήττας και παρανομίας που βίωσε μετά το 1949, τη συνέχιση των διώξεων και εκτελέσεων όπως αυτή του Νίκου Πλουμπίδη. Μέσα από αυτά τα ζητήματα, η εκδήλωση βοηθά ώστε να μαθαίνουν οι νεότερες γενιές κομμουνιστών αλλά και άλλου λαϊκού κόσμου, αλλά και να θυμούνται οι παλιότεροι, βοηθούμενοι από τις ίδιες τις επεξεργασίες του κόμματος. Θα θέλαμε να πούμε ορισμένες πλευρές που αφορούν την υπόθεση Πλουμπίδη. Στις 27 Ιούλιο του 1952, το Πολιτικό Γραφείο της Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στηριζόμενο σε μεγάλο βαθμό σε πληροφορίες τελεχών από την Ελλάδα, καθώς και στην παραβίαση του καταστατικού από τον ίδιο τον Πλουμπίδη, που δημοσίευσε επιστολή του λίγους μήνες πριν, με την οποία αναλάμβανε την ευθύνη του παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ για την υπόσχεση να παραδοθεί αν δεν εκτελεστεί ο Νίκος Κολογιάννης, ο οποίος είχε συλληφθεί από τον Νοέμβριο του 1950 και είχε καταδικαστεί σε θάνατο, η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε τότε τη διαγραφή του, χρησιμοποιώντας μάλιστα ιδιαίτερα σκληρούς και άδικους χαρακτηρισμούς όπως προδότες και χαρτιές. Η απόφαση ήταν άδικη και ανακρίθηκε από την Ένατη Ολομέλεια Σχετικής Επιτροπής του ΚΚΕ το 1958. Στην άδικη απόφαση επέδρασαν καταλυτικά οι συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί για το ΚΚΕ έπειτα από την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μελών και η καθοδήγηση του κόμματος
είχε καταφύγει στο εξωτερικό και οι δυνάμεις του στην Ελλάδα δρούσαν σε καθεστώς σκληρής παρανομίας, με διώξεις, με φυλακίσεις, εξορίες, με εκτελέσεις. Και η ασφάλεια χτυπούσε τότε τις παράνομες κομματικές οργανώσεις και παράλληλα διέδιδε προβοκατόρικες φήμες για να σπείρει συγχύσεις ανάμεσα στους κομμουνιστές. Σε αυτό λοιπόν το κλίμα, λαθεμένες ενέργειες και παλινοδίες ερμηνεύτηκαν από τα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος ως πράξεις συνεργασίας με τον ταξικό αντίπαλο. Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 25 Νοέμβρη του 1952 συνελήφθη και παραπέμπθηκε σε στρατιωτικείο για να δικαστεί μαζί με την ηγεσία του κόμματος ως πράκτορας. Ο Νίκος Πλουμπίδης όχι μόνο δεν αποκήρυξε το κόμμα, αλλά το υπερασπίστηκε ως το τέλος. Ο ίδιος λοιπόν ο Νίκος Πλουμπίδης θεωρούσε ότι υπήρξε θύμα συγκυριών και προβοκατόρικα διοχετευμένων παραπλανητικών πληροφοριών, δηλώνοντας μάλιστα βέβαιος ότι το κόμμα, όταν θα μάθει πραγματικά τι συνέβη, θα αποκαταστήσει την αδικία σε βάρος του. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι το ΚΚΕ, από την ίδια του τη φυσιογνωμία ως επαναστατικό εργατικό κόμμα, μελετά την ιστορία του, αποτιμά τις αποφάσεις του και δεν φοβάται να αναγνωρίσει τις αδυναμίες και τα λάθη του, όσο σοβαρά κι αν είναι. Κατά την απολογία του στη δίκη, ανάβλησαν το κομμουνιστικό του ήθος και η ατράνταχτη πίστη του στο κόμμα και στο όραμα του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Γι' αυτό και δήλωσε: «Τιμή μου, εγώ πάνω απ' όλα έχω την τιμή του κόμματος». Αλλά ακόμα όταν έφτασε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα στις 14 Αυγούστου του 1954, έπεσε σαν ήρωας φωνάζοντας «Ζήτω το ΚΚΕ». Αυτό λοιπόν τον ήρωα θυμάμαι με την εκδήλωση που θα γίνει στα Λαγκάδια στο τέλος Ιούλη και καλούμε όλους τους Πελοποννήσιους, όλο το λαό που θέλει να έρθει σε επαφή με αυτές τις ένδοξες στιγμές της ιστορίας του ελληνικού λαϊκού κινήματος, να περαιτηθεί στην εκδήλωση.